να εξυπηρετήσει χιλιάδες τουρίστες που μετά την αποχώρησή τους από τα ξενοδοχεία και μέχρι την ώρα του ταξιδιού τους είναι αναγκασμένοι να κουβαλούν τις αποσκευές τους, έρχεται ο Δήμος Χανίων με μια πρωτοποριακή λύση. Στην πλατεία 1866, μια ανάσα από το παλιό λιμάνι ίδρυσε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σημείο προσωρινής αποθήκευσης αποσκευών. Είναι μια καλή ιδέα, λέτε? Αναμφίβολα. Πρακτικό, πολύ πρακτικό. Θα υπάρχει προσωπικό το οποίο θα υποδέχεται τις αποσκευές και θα μπορεί να τις φυλάει δωρεάν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι είναι άλλη μια κίνηση που ευνοεί τον τουρισμό, καθιστά την πόλη μας πιο ελκυστική στους επισκέπτες. Έτσι, οι επισκέπτες στη διάρκεια του χρόνου αναμονής τους στην πόλη πριν την αναχώρησή τους έχουν τη δυνατότητα να φυλάξουν σε ασφαλές σημείο χωρίς καμία επιβάρυνση τις βαλίτσες τους και να τις παραλάβουν την ώρα που επιθυμούν. Θα εξυπηρετούμε τους επισκέπτες διπλά. Θα μπορούν να αφήσουν τις βαλίτσες τους και να περιηγηθούν στην πόλη κάνοντας τα ψώνια τους ή τη βόλτα τους ελεύθερα χωρίς να ταλαιπωρούνται και να κουβαλάνε τις αποσκευές τους, και παράλληλα θα δίνουμε και πληροφορίες αν θέλετε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά και θα μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε αυτό το σταθμό και ενδεχομένως και σε άλλα σημεία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας έχει συμβεί να έχετε πάει κάπου, να έχετε αποσκευές και να πρέπει να τις κουβαλάτε παντού? Βέβαια, πολύ καλά το κάνανε. Να πάνε και αλλού, να πάνε και σε άλλη μεριά. Νομίζω είναι μια εξαιρετική ιδέα. Έχει καθυστερήσει πολύ. Βλέπεις πολλούς τουρίστες να κουβαλούν όλη μέρα και δεν μπορούν να πάνε κάπου εξαιτίας αυτής της μεταφοράς. Άρα το να τις αφήνουν εδώ είναι το καλύτερο. Το σημείο θα λειτουργεί και ως γραφείο πληροφοριών. Είναι στελεχωμένο με συμβασιούχους υπαλλήλους του Δήμου και θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.